Κύριε Παντέλη, η ομάδα σας χθες πέτυχε σπουδαία νίκη. Καλή εμφάνιση, πέρα από την δύσκολη βαθμολογική θέση που έχετε. Εμείς κάναμε το καθήκον μας, θα έλεγα, το βαθμολογικό. Αυτή τη στιγμή ισοβαθμούν τρεις ομάδες και εξαρτάται το αποτελέσμα, όχι μόνο τα δικά μας, γιατί σε μια ισοβαθμία και με τις τρεις ομάδες η καλυφαία πέφτει. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας την άλλη Κυριακή στη Σαντορίνη με τον Πανθηναϊκό που παίζουμε και από εκεί και πέρα εξαρτώμαστε και οι τρεις ομάδες και από τα αποτελέσματα όλων μαζί. Έχετε αυτή τη στιγμή εικόνα ακριβώς σε όλο αυτό το σύμπλεγμα που λέτε, αν οι πιθανότητες είναι υπέρ σας ικανοποιητικά ή όχι? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι είναι πιθανότητες μοιρασμένες για τις τρεις ομάδες. Εμείς το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε να μπορέσουμε πρώτα αυτές να κερδίσουμε την άλλη Κυριακή και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε και τα αποτελέσματα των άλλων δύο ομάδων. Δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς το αν η ομάδα θα σωθεί, αλλά εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Και αυτό το οποίο φάνηκε χθες και ήταν ικανοποίηση μεταξύ των λιγοστών φιλάθλων, θα έλεγα, αλλά για το ποδόσφαιρο που έπαιξε η ομάδα σας, έτσι, το πρόσωπο που έδειξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, χθες μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος πολύ από την εικόνα της ομάδας. Ειδικά όταν προηγηθήκαμε 2-1, η ομάδα έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, ικανοποίησε τους φιλάθλους και είναι και ίσως ένα ενθαρρυντικό σημάδι όσον αφορά το επόμενο παιχνίδι. Και μια παρακαταθήκη για το μέλλον της Καλλιθέας, γιατί φαντάζομαι ότι βλέπετε ως έμπειρος προπονητής πολύ πιο μακριά από τον αγώνα της επόμενης εβδομάδας ή για το αν θα παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία ή όχι. Ναι, θεωρώ ότι από το Δεκέμβριο και μετά που κάναμε κάποιες προσταφαιρέσεις, θα έλεγα, στο εμψυχολογικό, νομίζω ότι εάν η ομάδα είχε κάνει καλύτερο πρώτο γύρο, αυτή τη στιγμή δεν θα μιλάγαμε καν για παραμονή. Αλλά θεωρώ ότι έτσι όπως είναι η ομάδα, υπάρχει μια παρακαταθήκη από το εμψυχολογικό, ώστε του χρόνου, αν η ομάδα παραμείνει στην κατηγορία, να έχει πλέον πρωταγωνιστικούς ρόλους, γιατί και αυτή είναι και η ιστορία της Καλλιθέας που θα πρέπει να πρωταγωνιστεί.